Πάμε στον πλέον κατάλληλο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, που είναι ο αγαπημένος μας καθηγητής, ο κύριος Γιάννης Μάζης. Καλησπέρα, κύριε Μάζη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σαρλ Μισελ, κατά τα άλλα μετριοπαθής, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή θα λέγαμε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη να ετοιμαστεί για πόλεμο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή συζητούνται τέτοια σενάρια στο Συμβούλιο Αρχηγών, έτσι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και βεβαίως υπάρχουν οι προτάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για ένα ευρωπαϊκό ομόλογο, το ευρωομόλογο, δηλαδή ουσιαστικά να δανειστεί η Ευρώπη, γιατί περί αυτού πρόκειται, για να μπορέσει να αποκτήσει τα πυρομαχικά που χρειάζεται κτλ. Αλλά για ποιο λόγο? Δηλαδή εδώ αντιμετωπίζει η Ευρώπη απειλή εισβολής από τη Ρωσία? Ο Μακρόν αυτό είπε. Ο Μακρόν είπε ότι αν χάσει η Ουκρανία, απειλείται η Γαλλία, απειλείται η Ευρώπη. Δώστε μας μια εικόνα σας παρακαλώ, γιατί τα ακούει αυτά ο κόσμος και νομίζει ότι του λέμε τρελά πράγματα, ότι έχουν τρελαθεί οι ηγέτες, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάπου έχει αποσυντονιστεί το μυαλό της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Τι συμβαίνει? Κύριε Παναγιωτόπουλε, όλοι οι πρωτοετής φοιτητές μου που αρχίζουν το μάθημά μου από το εαρινό εξάμηνο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ανταγωνισμός ηγεμονικών δυνάμεων κατά το πρότυπο του Σπάικμαν. Από το 1943 έχει διατυπωθεί το μοντέλο ανταγωνισμών Ανατολής-Δύσης και έχει διατυπωθεί ως εξής. Θα το πω για πολλωστή φορά. Οι θαλάσσιες δυνάμεις, οι οποίες εκπροσωπούνται κυρίως από το δίπολο Λονδίνου-Ουάσιγκτον, δεν μπορούν να επιτρέψουν στη Δυτική Ευρώπη να γίνει εξάρτημα της ενιαίας γεωγραφικής περιοχής που αρχίζει από την Πορτογαλία και τελειώνει στην Καμσάτκα, διότι αυτή είναι η γεωγραφική ομοιογένεια η οποία μας δείχνει ο χάρτης, διότι αν αυτό συμβεί, όπως είπε ο Νίκολας Τζέι Σπάικμαν, καθηγητής του Γέιλ της γεωπολιτικής, τότε η Heartland, αυτή δηλαδή η χερσαία μάζα την οποία περιέγραψα, θα αποτελέσει το έναυσμα για την απικιοποίηση ουσιαστικά ολοκλήρου της πλανητικής νήσου. Ποια είναι αυτή η πλανητική νήσου? Κύριε καθηγητά, επειδή λέτε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και επειδή έχω ένα κοντρόλ το οποίο οδύρεται επάνω, και θέλω ο κόσμος... Να το κόψουμε εδώ όμως, γιατί δεν θα καταλάβω. Όχι, ένα λεπτό. Ακούστε με λίγο. Επειδή θέλω ο κόσμος να παρακολουθήσει την ροή της ανάλυσής σας και να την παρακολουθήσει με ευλάβεια και να εστιάσει την προσοχή του σε αυτό, θέλω να μου δώσετε μία αναπνοή, για να μην μου πάθει κανένα έμφραγμα ο σκηνοθέτης μου. Να κάνουμε μία απαραίτητη διακοπή για κάποιες διαφημίσεις οι οποίες είναι τα προστοζήν του καναλιού και στη συνέχεια να έχουμε όλο το χρόνο που χρειάζεται να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στην Ευρώπη, να δούμε γιατί ο Γάλλος πρόεδρος έχει πάθει αυτό το τελείριο, να δούμε αν πραγματικά υπάρχει απειλή και πώς μετράται αυτή η απειλή και σε ποιο χρόνο θα είναι παρούσα και μέχρι πού θα φτάσει, και μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα να τοποθετήσουμε και την Ελλάδα και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε σχέση και με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Γιατί είμαστε βαθύτατα Έλληνες, βαθύτατα Ευρωπαίοι, βαθύτατα πολίτες του κόσμου. Αλλά πριν απ' όλα είμαστε με το ελληνικό εθνικό συμφέρον. Τουλάχιστον εγώ και εσείς και όλοι αυτοί που μας βλέπουν. Πάμε λοιπόν να το πάρουμε από την αρχή, κύριε καθηγητά. Καταρχήν θα παρακαλέσω να πάμε στην καρδιά των όσων λέγονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Διότι ο κόσμος, ο απλός πολίτης, ξέρετε, ο απλός πολίτης, ναι, απορεί και σου λέει τι πάθανε αυτόν στην Ευρώπη. Αυτόν σκέφτομαι, κύριε Παναγιωτόπουλε, μην ανησυχείτε, αυτόν σκέφτομαι.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λέω λοιπόν ότι επειδή στον κόσμο που ζούμε θα έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι το ΠΑΝ είναι οικονομική ανταγωνισμή ισχύως, οι οποίοι χρησιμοποιούν όλους τους συντελεστές που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους οι φορείς και οι εκφραστές αυτών των ανταγωνιστών και των ανταγωνισμών, γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε το μοντέλο με το οποίο λειτουργούν αυτοί οι ανταγωνισμοί. Για να καταλάβουμε το μοντέλο, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μοντέλο εκφράζει την αντίληψη για την εθνική και διεθνή ασφάλεια των μερών που ανταγωνίζονται. Το μοντέλο λοιπόν αυτό από πλευράς Άγγλο-Σαξονικής, δηλαδή από την πλευρά του διπόλου Λονδίνου-Ουάσιγκτον, έχει εκφραστεί και υλοποιηθεί με ένα σύστημα ασφάλειας το οποίο αυτή τη στιγμή το γνωρίζουμε ως ΝΑΤΟ. Εάν δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το ΝΑΤΟ, είναι ακριβώς ένας μηχανισμός, ένα εργαλείο το οποίο ενώνει τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, το λέμε και ευρωατλαντικό μοντέλο, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρώπη, ούτως ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη μαζί με τις χώρες εκείνες οι οποίες θέλουν να ενταχθούν στο ευρύτερο στρατηγικό σύστημα των δύο αυτών μεγάλων πραγματικοτήτων, οντοτήτων, πρέπει να συλλειτουργούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε αυτή η τεράστια χερσαία μάζα που λέγεται παλιότερα Σοβιετική Ένωση, τώρα κουτσουρεμένη Ρωσική Ομοσπονδία, από την Ευρώπη λέγεται Ρωσική Ομοσπονδία, πρέπει να είναι απομονωμένη ως μια χερσαία δύναμης ανταγωνιστική με τις θαλάσσιες δυνάμεις τις οποίες περιέγραψα προηγουμένως και έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η δύο μεγάλη πόλη. Ο Νίκολας Σπάικμαν, μεγάλος θεωρητικός, καθηγητής του Yale, το 1943 μας κατέθεσε αυτό το μοντέλο και μας είπε ότι αυτοί οι χώροι οι γεωγραφικοί πρέπει να λειτουργούν ως εξής: Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Κίνα, Ιαπωνία, να βρίσκονται σε ένα μεγάλο ανάχωμα, το οποίο το ονόμασε Rimland, δηλαδή εγώ το λέω, το μεταφράζω σε αναχωματικό δακτύλιο, το οποίο αυτό ανάχωμα τι θα κάνει? Θα αποκλείει τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως είναι σήμερα, από την επιρροή της στο υπόλοιπο ανατολικό ημισφαίριο και κυρίως στις ακτοπλοϊκές, εμπορικές και στρατιωτικές υποστηρικτικές επικοινωνίες και συγκοινωνίες. Αυτό λοιπόν το υπόδειγμα, ο Σπάικμαν το ανέφερε γιατί θεωρούσε και συνεχίζει να το θεωρεί αυτό μια μεγάλη ομάδα διανοουμένων στρατηγιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πρόσκυνται ως επιτοπλίστων στο Δημοκρατικό Κόμμα, ότι αποτελεί δόγμα εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων. Γιατί αν κάποια στιγμή σκέπτονται οι στρατηγιστές αυτοί, η Ευρώπη που έχει εδαφική συνέχεια με τη Ρωσική Ομοσπονδία υποδουλωθεί ενεργειακά και τροφικά, διατροφικά θα έλεγα, στη Ρωσική Ομοσπονδία, η γεωστρατηγική ομογενοποίηση αυτού του μεγάλου χερσαίου όγκου θα οδηγήσει στον έλεγχο ολοκλήρου της λεγόμενης από τον Σπάικμαν πλανητικής νήσου. Ποια είναι αυτή η πλανητική νήσος? Είναι αυτή που εκτός από τους δύο αυτούς μεγάλους γεωγραφικούς όγκους, δηλαδή Ευρώπη, Ρωσία, θα περιλάβει την Αφρική, θα περιλάβει την Ασία, θα περιλάβει την Ιαπωνία και ξαφνικά ένα πρωί, λέει ο Σπάικμαν, θα ξυπνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας και από την ανατολική τους ακτή και από τη δυτική τους ακτή αντίπαλες
ανταγωνιστικές έως και εχθρικές δυνάμεις. Δηλαδή, για να το πω απλά, φοβάται, φοβόταν και αυτοί που τον ακολουθούν συνεχίζουν να φοβούνται ότι κάποια στιγμή τα αμερικανικά νησιά θα μετατραπούν σε ένα σάντουιτς όπου αυτά τα δύο αμερικανικά νησιά, η Βόρεια και η Νότια Αμερική δηλαδή, θα είναι το σαλάμι στο σάντουιτς. Το οποίο σαλάμι στο σάντουιτς θα το καταβροχθήσει αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτήν την ομογενοποίηση και εκεί είναι ο ανταγωνιστής, είναι η Ρωσική Ομοσπονδία. Λοιπόν, με μία διαφορά, πάμε τώρα, την οποία πρέπει να τονίσουμε, μάλλον με ένα σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε, η επίσκεψη Κίσιγκερ στον Τσουελάι το 1972, για να μπορέσει ακριβώς να λειτουργήσει αυτός, να υλοποιηθεί αυτός ο ημιδακτήλιος, ο αναχωματικός, για να μπορέσει να χωρίσει την Κίνα από τη Ρωσία, για να μπορέσει να υψώσει φράγματα μεταξύ Κίνας και Ρωσίας και να ολοκληρωθεί αυτό το υπόδειγμα. Λοιπόν, το δράμα πάμε, με αυτόν τον πόλεμο όμως... Πάμε λίγο όλη αυτή την ανάλυση που κάνατε να την δούμε πάνω στο πεδίο των εξελίξεων των τελευταίων ωρών. Αυτό θέλω να κάνω. Εμένα, ξέρετε, μου είναι αυτό, πάρα πολύ... Λοιπόν, κύριε καθηγητά, αυτός... ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Θα ήθελα να είχαμε 2-3 ώρες να τα λέμε αυτά. Δεν τις έχουμε όμως. Άρα πρέπει για την οικονομία του χρόνου... Για να μην χάνουμε χρόνο. Να δώσουμε ένα διατάφτα στον κόσμο, να καταλάβει. Ναι. Το διατάφτα λοιπόν είναι ότι η σύγκρουση αυτή, η οποία γενικεύεται, όπως πολύ σωστά είπατε στο εισαγωγικό σας κομμάτι, και γενικεύεται πολύ επικίνδυνα, έχει δημιουργήσει δύο μεγαλύτερους ανταγωνιστικούς πόλους. Εσείς ο ίδιος αναφέρατε το Ιράν, την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα, τη Ρωσία, την Ινδία, ως ένα κομμάτι, λέω εγώ, του Ανατολικού ημισφαιρίου, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί με έναν αρκετά ομοιογενή τρόπο εναντίον του Δυτικού. Mm-hmm. Μέρος του Δυτικού είναι η Ευρώπη. Mm-hmm. Η Ευρώπη όμως ποτέ δεν είχε μία δική της γεωστρατηγική. Η Ευρώπη δημιουργήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύθηκε δημιουργώντας το ΝΑΤΟ για τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τότε δεν της έχει επιτραπεί να δημιουργήσει ανεξάρτητη γεωστρατηγική, αμυντική πολιτική, ευρωπαϊκό στρατό και να μετατραπεί σε ένα είδος Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Η Ευρώπη έπρεπε να είναι μια μεγάλη αγορά για τα αμερικανικά προϊόντα. Αυτή ήταν και η έννοια του ευρωατλαντισμού. Τώρα λοιπόν η Ευρώπη μέσα σε αυτό το ίδιο ποτάμι συμπαρασύρεται από τις αμερικανικές εντολές, οι οποίες βεβαίως από άλλους γίνονται, από άλλους ηγέτες γίνονται αποδεκτές, παραδείγματος χάρη Μακρόν, από άλλους ηγέτες δεν γίνονται. Μπορείτε να σταθούμε, λίγο στην περίπτωση του Γάλλου Προέδρου. Ναι. Η Γαλλία από την εποχή του Ντεγκόλ, στη συνέχεια του Μιτεράν, του Σιράκ. Μιλάμε για γαλλοκεντρικούς πολιτικούς. Ακόμη και του Πομπιντού. Και οι τρεις ήταν γαλλοκεντρικοί. Ακόμη και του Πομπιντού που ξέφευγε λίγο. Ωστόσο είχε έναν γαλλοκεντρισμό. Δηλαδή έλεγε ότι εγώ θα δίνω το δικό μου στίγμα, έστω και αν προσεγγίζει το αμερικανικό, αλλά θα είναι διαφοροποιημένο το δικό μου στίγμα. Και επέμενε σε αυτό η Γαλλία. Λοιπόν, τι έπαθε ξαφνικά ο Μακρόν και βγάζει κραυγές ότι θα στείλω στρατιώτες στην Ουκρανία? Ναι, δεν μπορώ παρά να θεωρήσω δύο εικασίες ως λειτουργούσες. Ο Μακρόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελική προεδρική του θητεία. Σωστό. Σε αυτή την τελική προεδρική του θητεία δεν έχει να χάσει πολλά πράγματα, γιατί μετά δεν του επιτρέπεται να ξαναγίνει πρόεδρος. Αυτό το αξιοποιούν στην Ουάσιγκτον οι δημοκρατικοί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, γιατί ο Μακρόν συμφωνεί? Γιατί έχει συνδέσει τα συμφέροντα, τα πολιτικά και του χώρου που εκπροσωπεί και των στελεχών και των παραγόντων των οικονομικών με τους οποίους συνεργάζεται με τα αμερικανικά συμφέροντα και είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν αντιλαμβάνεται όμως ο Μακρόν, ο οποίος αν μη τι άλλο
στην πορεία του μέχρι τώρα έχει δείξει, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με την πολιτική του ή με τις εκάστοτε δηλώσεις του, κατά καιρούς δηλώσεις του, έχει δείξει ότι είναι σόφρον, δηλαδή αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του. Δεν κατανοεί. Εγώ προσωπικά ένα λεπτό έχω κύριε καλή εντύπωση για ένα τον λεπτό. Πρόεδρο Μακρόν. Ένα λεπτό. Αλλά δεν κατανοεί ότι έτσι ανοίγουμε την πόρτα που μας οδηγεί σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπου η Ευρώπη πάλι θα πληρώσει τα σπασμένα όπως θα πλήρωσε και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό λοιπόν το που λέτε είναι πολύ σημαντικό, το αντιλαμβάνεται. Αλλά αντιλαμβάνεται και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεται την απροθυμία της Γερμανίας να έρθει και να λειτουργήσει ως ηγεμονική δύναμη στην Ευρώπη, ως ευρωπαϊκός υπεργολάβος της Ουάσιγκτον, και σκέπτεται ένα τρίτο, ότι να η ώρα της Γαλλίας, που είναι και η μοναδική ευρωπαϊκά θεσμικά πυρηνική δύναμη της Ευρώπης. Σωστό. Να αναλάβει αυτή την ηγεμονία και την υπεργολαβία της Ευρώπης. Το σκέπτεται και αυτό. Και σου λέει αυτή είναι η χρυσή ευκαιρία. Αν και, με ρωτήσετε πάω τώρα, να πιστεύετε πάω τώρα στο ότι επόμενο... ο κύριος Μακρόν θα στείλει επίσημα, αφήστε τα άλλα. Ανεπίσημα φαίνεται ότι ανεπίσημα έχει στέλνει. Ναι. Και να σας πω και κάτι, η Γαλλία έχει μια λεγιώνα των ξένων που μπορεί να τη στείλει όπου θέλει. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι εκεί λοιπόν το ζήτημα. Και ο οποίος είναι τακτικός στρατός. Αλλά είναι για αυτές τις δουλειές. Λέω λοιπόν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κύριος Μακρόν θέλει πέραν αυτών των τριών σημείων που ανέφερα πραγματικά να εμπλέξει τη χώρα του σε έναν πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία. Ναι, γιατί αλλά αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε όμως, ότι λέγοντας και κλιμακώνοντας αυτή τη ρητορική, τα λόγια δεν είναι ότι παίζουν στο Ριτς, στην Place Vendôme, ότι παίζουν χαρτιά και τους ξεφεύγει μια κουβέντα, ας πούμε, και τι έγινε. Εδώ κλιμακώνεται μια ρητορική. Απ' τη μία είναι ο Μετβέντεφ, από την άλλη είναι ο Μακρόν, η οποία ρητορική δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Και ιδού τι συζητείτε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στο ανώτατο θεσμικό όργανο στο οποίο μετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ναι, προσέξτε, υπάρχει και ένας τέταρτος παράγων. Ο παράγων αυτός έχει να κάνει με δύο εκλογές. Τις ευρωεκλογές από τη μία και τις αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Αυτές οι δύο εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για την διαμόρφωση της φρασιολογίας αυτής. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα η κυβέρνηση των Δημοκρατικών δεν μπορεί να δεχθεί ότι θα πάει σε εκλογές ο κύριος Μπάιντεν με μία ήττα στην Ουκρανία, δεύτερη μετά το Αφγανιστάν. Δεν θέλει να το δεχτεί αυτό. Απ' την άλλη μεριά, στις ευρωεκλογές το σύστημα κλονίζεται. Και κλονίζεται γιατί? Γιατί δυνάμεις οι οποίες ανήκουν ή στην εθνικιστική δεξιά ανέρχονται και πολλαπλασιάζονται και ενισχύονται σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε το μέχρι σήμερα φιλελεύθερο και σοσιαλδημοκρατικό σύστημα στην Ευρώπη να ετοιμάζεται να αλλάξει προσωπικότητα, ιδεολογική προσωπικότητα. Όλα αυτά που περιγράφεται είναι παράμετροι πραγματικές, ισχυρότατες, που παίζουν έναν ρόλο καθοριστικό. Αλλά ο κόσμος ρωτάει, υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να πάμε σε μια ανοιχτή σύγκρουση του ΝΑΤΟ, όχι δια αντιπροσώπων ή δια της πλαγίας, όπως στέλνονται απόστρατοι ως μισθοφόροι, αλλά να πάμε σε μια απευθεία σύγκρουση που ουσιαστικά τι θα σημάνει? Θα σημάνει το άνοιγμα της πύλης του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το βλέπετε μα αυτό εκεί πιθανόν? Είναι το άνοιγμα της πύλης της κολάσεως του Δάντη. Όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Είναι το άνοιγμα το λέτε, της λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν τι πιστεύω. Ρωτάει ο κόσμος, υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι μια πραγματικότητα
αμυντική της Ευρώπης, η οποία, πιστέψτε με, δεν μπορεί να ανατραπεί προς όφελος της Ευρώπης μέσα σε 6 μήνες. Είναι αδύνατον να το καθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι πρακτικό, είναι τεχνικό ζήτημα. Δεν μπορούν να παραχθούν οι ποσότητες των οπλικών συστημάτων και η έρευνα να φτάσει τα οπλικά συστήματα σε τέτοιο βαθμό τα ευρωπαϊκά ομογενοποίησης, γιατί προσέξτε, δεν αρκεί να έχει η κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή βιομηχανική χώρα τα δικά της όπλα. Πρέπει αυτά τα όπλα να μπουν σε κοινά στάνταρ. Σωστό. Πρέπει δηλαδή, για να το πω απλά, μία βόμβα που παράγεται ή ένας τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος ενός Ραφάλ να μπορεί να μπαίνει άνετα σε ένα Γκρίπεν. Άρα, ή να μπαίνει άνετα σε ένα Eurofighter. Πάμε στο συμπέρασμα, άρα. Άρα, επειδή ακριβώς κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να συμβεί, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε στην πύλη της κολάσεως. Προσπαθεί το ευρωπαϊκό φιλελεύθερο και σοσιαλδημοκρατικό σύστημα να κρατηθεί αρκετά πιστικό απέναντι στις κοινωνίες τις οποίες μέχρι σήμερα διοικεί, και γι' αυτόν τον λόγο μπαίνει σε ένα βερμπαλιστικό πόλεμο, και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος αυτού του συστήματος από τους κύριους παράγοντες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Αυστρία, έτσι, βλέπει ότι δεν θέλει ούτε αυτόν τον φραστικό πόλεμο, γιατί ακριβώς όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, η μια κουβέντα φέρνει την άλλη, έτσι. Και κάποια στιγμή, έτσι είναι. Και κάποια στιγμή θα γίνει το μοιραίο. Θα είναι το σύστημα να προχωρήσει σε καταστάσεις οι οποίες δεν το συμφέρουν και το ξέρουν για τους τεχνικούς λόγους για τους οποίους δεν το συμφέρουν. Τώρα, συνεπώς, παράγοντης ομογενοποίησης για μένα είναι της αμυντικής ομογενοποίησης, και ο χρόνος που χρειάζεται για να επιτευχθεί είναι ο απαγορευτικός παράγων για να μπούμε στις πύλες της κόλασης που περιγράψετε. Τώρα πάμε στην ρωσο-ουκρανική σύγκρουση που ακολουθεί εδώ και πάνω από 2 χρόνια, που ακολούθησε την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Λοιπόν, τι βλέπετε εκεί? Εκεί βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα, το έχουν πει αρκετοί επίσημοι και Ουκρανοί, το έχουν ομολογήσει και στο ΝΑΤΟ, ότι η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή για την Ουκρανία. Αυτό λοιπόν έχει αρχίσει να πυροδοτεί διαθέσεις υποδόριες, υποφόσκουσες διαλόγου και διπλωματικής διευθετήσεως του προβλήματος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Πλέον όλοι, ακόμη και οι πιο σκληροί νατοϊκοί, λένε ότι πρέπει να φτάσουμε σε μία διευθέτηση, η οποία βεβαίως, συμπληρώνουν, δεν θα οδηγήσει τη Δύση σε ήττα, ούτε την Ουκρανία σε διχοτόμηση. Τώρα, πώς θα την πετύχουν αυτοί, αυτό είναι μια άλλη αυτό. Ιστορία. Πώς θα γίνει. Έτσι, είναι μια άλλη ιστορία. Εκείνο όμως το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι ενώ στην αρχή του πολέμου ελέγοντο ανοησίες του τύπου ότι παραδείγματος χάρη με τις κυρώσεις η Ρωσία θα γονατίσει, θα ανατρέψει τον Πούτιν και τα λοιπά, για θυμηθείτε τα όλα αυτά, δεν έγιναν αυτά. Μετά από 2 χρόνια πόλεμο βλέπουμε ότι ουσιαστικά το Ντονμπάς ολόκληρο πέρασε στην επικυριαρχία της Ρωσίας. Έχει δηλαδή η Ρωσία αυτή τη στιγμή ένα 25% του ουκρανικού χώρου υπό την ουκρανικής επικράτειας. Ναι. Έτσι. Και χθες άρχισε να ξαναχτύπησε το Κίεβο, Το Χάρκοβο αρχίζει και περικυκλώνεται σιγά σιγά, καθώς πάνε οι γραμμές αμήνης. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι γίνεται πολύ πολύ έντονη η ανάγκη διπλωματικής διευθετήσεως. Οι κοινωνικές αναταράξεις που επισυμβαίνουν στην Ευρώπη, δηλαδή με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, με την άνοδο των εθνικιστικών ακροδεξιών κομμάτων, βλέπουμε ότι δημιουργούν προβλήματα στις ευρωπαϊκές ηγεσίες. Αυτό
δεν μπορεί να ανατραπεί παρά μόνο με μια διπλωματική διευθέτηση. Και αυτή η διπλωματική διευθέτηση δεν μπορεί να γίνει, εικάζω εγώ, πριν από τις αμερικανικές εκλογές, παρά μόνο εάν η κατάσταση στην Ουκρανία αλλάξει τόσο εις βάρος της Ουκρανίας, που τότε προκειμένου να έχουμε να δούμε μια πολυτεμαχισμένη Ουκρανία, θα αναγκαστούν ακόμα και προεκλογικά να καταλήξουν σε διευθέτηση διπλωματική. Άρα, έχουμε ένα μήνα που αποτελεί σταθμό. Ποιο? Το Νοέμβριο. Έτσι αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Ακριβώς. Έχουμε έναν ενδιάμεσο σταθμό που είναι ο Ιούνιος, που είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές. Και που είναι οι πιο πολιτικές και πολιτικοποιημένες ευρωεκλογές που είχαμε μέχρι σήμερα. Οι πιο πολιτικές και πολιτικοποιημένες ευρωπαϊκές εκλογές που είχαμε μέχρι σήμερα. Είδαμε και την έρευνα, της Ύψος σε 26, του Ινστιτούτου Ύψος σε 26.000 Ευρωπαίους πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έρευνα κατέγραψε μία αλματώδη, μία εκτείναξη των κομμάτων της ριζοσπαστικής δεξιάς και της ακροδεξιάς. Δεν είναι όλα τα κόμματα ακροδεξιά, υπάρχουν και κόμματα της ριζοσπαστικής λαϊκής δεξιάς. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Για να τα διαχωρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα έχουμε χώρες στις οποίες θα είναι η πρώτα ή δεύτερα κόμματα. Στη Γαλλία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Λεπέν να προηγείται 12 μονάδες. Ακριβώς. Προηγείται λοιπόν της πλευράς Μακρόν η Λεπέν. Στην Ολλανδία το κόμμα του Βίλντερς είναι πρώτο. Και σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Μελόνι είναι σταθερά πρώτη, στην Ιταλία. Και όχι ο συνασπισμός μόνο, το κόμμα της, έτσι, το κόμμα. Τα αδέλφια της Ιταλίας, έτσι. Λοιπόν, Άρα, έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο σταθμούς, ενδιάμεσο σταθμός οι ευρωεκλογές και οι αμερικανικές εκλογές, καθοριστικός παράγων. Οι αμερικανικές εκλογές, αν επαληθευθούν οι έρευνες της αμερικανικής κοινής νόμης και η δυναμική των εξελίξεων, που δείχνει ότι αν γινόντουσαν εκλογές την Κυριακή αυτή, θα έβγαινε ο Τραμπ. Τώρα, μέχρι τον Νοέμβριο δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν γινόντουσαν εκλογές, θα έβγαινε ο Τραμπ. Αυτό σε τι μπορεί να οδηγήσει, κύριε καθηγητά? Μία τελική εκλογή Τραμπ θα οδηγήσει ουσιαστικά σε δύο πράγματα. Σε μία αναγκαστική αμυντική ενίσχυση της Ευρώπης. Γιατί ο Τραμπ σε αυτό ήταν σαφής. Προχθές σε συνέντευξη Στη συνέντευξή του το είπε σαφώς. Έτσι. Είμαι 100% λέει υπέρ του ΝΑΤΟ. Και είπε κάτι χοντρό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε και κάτι χοντρό. Λέει, όποιος σύμμαχος δεν πληρώνει στο ΝΑΤΟ και δεν δίνει αντίστοιχο με εμάς ποσόν μέγεθος για τις αμυντικές του δαπάνες, όπως δίνει η Αμερική και άλλες χώρες, τότε θα πάει να προστατεύεται από τη συμμαχία. Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν πού θα οδηγήσει? Θα οδηγήσει σε βάθος χρόνου στην αναγκαστική αμυντική ομογενοποίηση της Ευρώπης. Εκεί δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρξει μια αμυντική ομογενοποίηση της Ευρώπης, λέω εάν και εφόσον, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για την ελπίδα να δούμε κάποια στιγμή μια πραγματικά ομοσπονδιακή Ευρώπη. Μια πραγματική Ευρώπη, η οποία να πατάει στα δικά της πόδια να ασκεί τη δική της πολιτική. Για να δούμε. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε και θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση από την επόμενη εβδομάδα. Αφού έχουμε και ολοκληρωμένη άποψη για το πού θα καταλήξει το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Λοιπόν, θέλω να μην ξεχνάτε ποτέ την καραμαλική ρίση, ότι στην πολιτική είναι πάρα πολλά πράγματα που λέγονται Σωστό. Λοιπόν, άρα είμαστε σε μια χρονιά που μπορεί να έχουμε ραγδαίες ανακατατάξεις και ανατροπές. Τα πάντα είναι ανοιχτά μπροστά μας. Γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από αποκαλυπτικές συζητήσεις μαζί σας στον αέρα, για να μπορεί και ο μέσος πολίτης να καταλαβαίνει τι ακριβώς μας συμβαίνει
και τι είναι πιθανόν να μας συμβεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, έστω και με τεμποδίων.